προχωρήσουμε στη συνέλευση τύπου του 20ου Παναγόρτου των Γυναικών. Θα δώσουμε τον λόγο στον Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλατοσφαίρισης, τον κ. Αριστίδη Πολέμη, να κάνει ένα σύντομο τηλεφωνικό. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, χαιρόμαστε που είμαστε στα Χανιά και για τη φιλοξενία που μας προσφέρει και ο Δήμος και ο Δήμαρχος. Ερχόμαστε με την ελπίδα ότι θα έχουμε πολύ καλούς αγώνες, να κερδίζει ο καλύτερος, να μην έχουμε γκρίνιες, και αυτό το έχουμε προστατεύσει αρκετά, γιατί έχουμε υποστεί στο παρελθόν πολλές πίκρες. Λοιπόν, δεν αξίζει και για το γυναικείο μπάσκετ να έχουμε διάφορα επεισόδια όπως είχαμε στο παρελθόν. Καλησορίζω τις ομάδες και εύχομαι να είναι, και νομίζω ότι είναι και καλά τακτοποιημένες εδώ. Το γήπεδο είναι πάρα πολύ ωραίο και το μόνο που έχω να πω, καλοί αγώνες και ο καλύτερος πρωταθλητής. Ευχαριστώ. Κύριε Γενικέ. Έχω να προσθέσω και κάτι άλλο, ότι όχι ο καλύτερος μόνο, αλλά και ο πιο τυχερός, διότι και η τύχη παίζει μεγάλο ρόλο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, να σας καλωσορίσω και εγώ στην πόλη των Χανίων, μια πόλη η οποία έχει γυναικείο μπάσκετ. Ελπίζω η παρουσία σας εδώ των τεσσάρων ομάδων, καταρχάς να σας συγχαρώ που φτάσατε στο Final Four. Ελπίζω ότι η παρουσία σας εδώ θα δώσει ένα νέο κίνητρο στα κορίτσια των Χανίων, τόσο ώστε να έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη στο γυναικείο μπάσκετ. Θέλω και πιστεύω ότι οι αγώνες μέσα στο γήπεδο θα βγουν οι νικητές. Δεν χρειάζεται να δούμε το τι γίνεται έξω από το γήπεδο. Δυστυχώς κάποιοι βρίσκουν την ευκαιρία σε τέτοιες διοργανώσεις, γυναικείο, είτε βόλε, είτε ανδρικό, είτε μπάσκετ ή οτιδήποτε είναι μικρής, οποίες πιστεύουμε ότι δεν θα έχουν μεγάλη αντιπαλότητα, να δημιουργούν κάποια επεισόδια. Αυτά είναι μακριά από μας, έχουμε πάρει τα κατάλληλα μέτρα, δεν θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τίποτα μέσα στο γήπεδο. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους σας και ζητάμε για την συμπαράστασή της, ώστε να αντιμετωπίσουμε τα οποιοδήποτε προβλήματα προσπαθήσουν κάποιοι θερμοκέφαλοι να δημιουργήσουν κατά τη διάρκεια των αγώνων μας. Καλή επιτυχία σε όλους. Θα συμπληρώσω και κάτι, αν μου επιτρέπετε, επειδή εσείς έχετε λόγο προς τα έξω, γράφοντας, μιλώντας, εσείς θα πρέπει να είσαστε οι κύριοι που θα διαφημίζετε το άθλημα, που θα πρέπει να γινόσαστε αυστηροί κριτές όλων αυτών οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα. Έχετε λόγο, γράφετε και πολύ βασιζόμαστε σε εσάς για την πρόοδο γενικά, όχι μόνο του αθλητισμού, της κοινωνίας μας. Εμείς δεν έχουμε πολύ λόγο προς τα έξω. Εμείς κάνουμε αθλητισμό. Εσείς όμως, είτε αθλητικοί συντάκτες, είτε πολιτικοί συντάκτες, έχετε μεγάλο λόγο και θα πρέπει εσείς να προστατεύετε την κοινωνία από όλα αυτά τα έκτροπα που γίνονται τελευταία. Περιμένω να σας δω και να σας διαβάσω και αύριο και μεθαύριο, που να δίνετε πρώτα αισιοδοξία στα παιδιά, πρώτα να συμμορφώνονται σαν πολίτες αυτού του κράτους που τόσο αγαπάμε, και όχι να έχουμε εκδηλώσεις οι οποίες είναι απαράδεκτες και εις βάρος της υγείας πολλών ανθρώπων. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσουμε το Δήμο Χανίων για την φιλοξενία, την και την οργάνωση εδώ που είμαστε. Θέλω να πω για τις ομάδες, συγχαρητήρια και στις τέσσερις ομάδες, και στη δική μας και στις άλλες τρεις. Νομίζω άξια είναι εδώ που είναι. Καλή επιτυχία στις ομάδες και εύχομαι να γίνουν οι αγώνες τόσο καλοί όσο να το ευχαριστούν και ο κόσμος και να γίνει διαφήμιση για το γυναικείο μπάσκετ. Αυτά από την πλευρά. Το λόγο στην αρχηγό της ομάδας, την απεταγία από τον Μικαήλ. Καλησπέρα και από μένα. Θα συμφωνήσω με τον κότσο ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε στα Χανιά. Σε μια μέχρι στιγμής διοργάνωση που φαίνεται να είναι εξαιρετική. Είναι πολύ ωραίο να γίνονται
αυτοί οι θεσμοί μακριά από την Αθήνα, καθώς δίνει τη δυνατότητα έτσι να νιώθουμε κι εμείς πιο πρόσδεκτοι όπου είμαστε, καθώς είναι μικρό το μέρος, μας αγκαλιάζει ο κόσμος, μας αγκαλιάζουν οι φορείς και είναι πολύ σημαντικό για ένα τέτοιο θεσμό όπως αυτός του Κυπέλλου να γίνεται μακριά από την Αθήνα, έτσι ώστε να έχει και μεγαλύτερη προβολή, πιστεύω. Όσον αφορά στα αγωνιστικά, εντάξει, είμαστε. Θεωρητικά είναι ο θεσμός των εκπλήξεων, αλλά τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει καμία εκπλήξη σε αυτόν. Παρ' όλα αυτά, στόχος της ομάδας μου, γιατί θέλω να μιλήσω για τη νίκη, είναι να περάσει τον τελικό. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο αγώνα αύριο με τη Δάφνη Αγίου Δημητρίου. Είναι μια ομάδα πολύ σκληρή και ο στόχος μας είναι να πάμε στον τελικό. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Καλή επιτυχία φυσικά και στους αντιπάλους. Υπάρχει συμπάθεια αμοιβαία, εννοείται. με υγεία και ελπίζω σε μια διοργάνωση χωρίς έκτροπα εκτός γηπέδου σε πρώτη φάση. Γιατί εντός γηπέδου νομίζω ότι είμαστε καλυμμένοι. Αυτά. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει πλέον ο προπονητής της ομάδας της Δάφνης, ο κύριος Αντώνης Μπουμπούς. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμο Χανίων για την φιλοξενία που έχουμε εδώ. Την ΕΟΚ για την οργάνωση του Final Four του εφετινού. Εύχομαι να γίνουν καλά παιχνίδια. Πρέπει να δώσει καλύτερα και στους υπόλοιπους αντίπαλους για την παρουσία τους εδώ. Και εμείς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι μόνο που βρισκόμαστε εδώ. Είναι η πρώτη μας παρουσία σε Final Four κυπέλλου γυναικών. Εντάξει, θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και το κυριότερο απ' όλα είναι και δικό μας στόχος να περάσουμε το τελικό όπως και τη Λευκάδα. Έτσι και από εκεί πέρα βλέπουμε τι κάνουμε. Καλή επιτυχία σε όλους και να γίνουν καλά παιχνίδια. Λόγος στην αρχηγό της ομάδας της Δάφνης, η Διονυσία Αλεξάνδρη. Καλησπέρα και από μένα. Τι να πω, μου έχουν προλάβει, τα έχουν πει όλα. Διοργάνωση, όπως φαίνεται, δείχνει να είναι πολύ σωστή. Θα μιλήσω για την ομάδα μας. Είμαστε 3 χρόνια στην Α1, οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για τη συμμετοχή μας στο Final Four. Δεν έχει ξανασυμβεί, δεν ήταν ο στόχος μας. Οπότε έχουμε έρθει εδώ να τον διασκεδάσουμε. Φυσικά όχι να περάσουμε καλά, χωρίς να είμαστε ανταγωνιστικοί. Φυσικά θέλουμε να πάμε στο τελικό. Πιο καλύτερο θα σας κερδίσει. Καλή επιτυχία σε όλους και υγεία σε όλους. Λοιπόν, ξεκινώντας την ομιλία μου, θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε όλοι μας εδώ είναι να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Χανίων για τη φιλοξενία. Έως τώρα, εντάξει, είναι η πρώτη μέρα. Έως τώρα είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ καλή εικόνα που έχουμε και ελπίζω και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει. Από εκεί πέρα, για εμάς σαν ομάδα ο στόχος μας είναι η κατάκτηση του κυπέλλου. Έχουμε τον θεωρητικό τίτλο του φαβορί, αλλά αυτό είναι στα χαρτιά και είναι κάτι που θα πρέπει να το αποδείξουμε και μέσα στο γήπεδο με τη συνέπειά μας και με το σεβασμό μας προς άλλους αντιπάλους. Ο στόχος της ομάδας, όπως είπαμε, είναι το κύπελλο, αλλά ο στόχος της ομάδας είναι να παρουσιάσει και ένα καλό θέαμα, γιατί όποτε βρίσκουμε την ευκαιρία εμείς που πρεσβεύουμε το γυναικείο ελληνικό μπάσκετ, θα πρέπει πέραν το αποτελέσμα να κοιτάμε να το κάνουμε πάρα πολύ ελκυστικό για τον κόσμο που το βλέπει. Από τη στιγμή που πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να το δείξουμε αυτό σε πάρα πολύ κόσμο που θα βρεθεί στο γήπεδο, θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Από εκεί και πέρα, συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που συμμετέχουν. Εμείς οι προπονητές πρέπει, ειδικά οι προπονητές που δουλεύουμε στο σωματείο, να κρατάμε χαμηλούς τόνους και να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην συμπεριφορά μας μέσα και έξω από το γήπεδο. Θεωρώ ότι θα γίνουν πάρα πολύ καλά παιχνίδια και ο κόσμος θα ευχαριστηθεί το θέαμα. Καλή επιτυχία σε όλους και υγεία φυσικά σε όλες τις ομάδες. Να είστε καλά. Καλησπέρα και από μένα. Αρχικά να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου όλους τους φορείς που μας έδωσαν τη δυνατότητα να βρισκόμαστε στα Χανιά. Για την ομάδα μας είναι η 4η συμμετοχή σε διοργάνωση Final Four. Ήρθαμε για να εκπληρώσουμε έναν από τους στόχους της χρονιάς, την κατάκτηση του κυπέλλου. Στον αυριανό ημιτελικό θεωρώ ότι τόσο εμείς όσο και ο Παναθηναϊκός θα παλέψουμε για την πρόκριση. Από την πλευρά μας αντιμετωπίζουμε το κάθε παιχνίδι με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με σοβαρότητα και με την ίδια επιθυμία για την νίκη, οπότε αυτό θα κάνουμε και αύριο. Εύχομαι να γίνουν όμορφα παιχνίδια.
μέσα σε αθλητικά πλαίσια πάντα, και να αντιμετωπιστεί αυτός ο θεσμός ως γιορτή, γιατί προσωπικά θεωρώ ότι θα είναι κέρδος για όλους μας αν έστω και ένα παιδί από αυτά που θα έρθει να μας δει αύριο, φεύγοντας πει στους γονείς του ότι θέλει να ασχοληθεί με τον μπάσκετ ή με τον αθλητισμό γενικότερα. Συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες για την πρόκριση στη διοργάνωση και καλή επιτυχία σε όλους. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Θέλω πρώτα να εκφράσω τα συλληπιτήρια στην οικογένεια Γιαννακόπουλου, εκ μέρους όλης της Παναθηναϊκής οικογένειας για το χαμό του κύριου Θανάση. Η προσφορά του όχι μόνο στο ελληνικό αλλά και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι γνωστή. Να πω και από τη σειρά μου και εγώ να ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία. Έχουμε έρθει και το Δήμο Χανίων και το νησί της Κρήτης. Είναι δεύτερη φορά, τρίτη φορά που ερχόμαστε τώρα επίσκεψη εδώ για να παίξουμε κάποιο παιχνίδι. Πραγματικά μας αντιμετώπισαν πολύ ζεστά στις δύο προηγούμενες επισκέψεις και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Θεωρώ μεγάλη επιτυχία δεδομένη της κατάστασης ότι η ομάδα βρίσκεται στο Final Four, παρόλο που φέτος η συγκυρία είναι τέτοια ώστε η ομάδα να αγωνίζεται στην Α2. Κάναμε μια προσπάθεια και εμείς, κάναμε ένα αίτημα να μπορέσουμε να πάρουμε τρεις ξένες, να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί, αλλά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, με το αν δεν γράφεται ιστορία, η ιστορία γράφεται με τον τρόπο που γίνεται. Εμείς θα προσπαθήσουμε να είμαστε 100% ανταγωνιστικοί και η εικόνα μας να ανταποκρίνεται στην ιστορία και στο όνομα της ομάδας. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Εύχομαι και εγώ υγεία σε όλες τις παίχτριες, σε όλα τα προπονητικά επιτελεία και πραγματικά εύχομαι να είναι αυτό το τουρνουά μια διαφήμιση για το γυναικείο μπάσκετ. Πραγματικά το έχει μεγάλη ανάγκη. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και σε όλους και από μένα. Θα ήθελα και εγώ να ξεκινήσω ακριβώς όπως ο coach να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια Γιαννακόπουλου. Ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει τα μέγιστα στο χώρο του μπάσκετ και γενικότερα στον αθλητισμό. Από εκεί και πέρα να ευχαριστήσω με τη σειρά μου το Δήμο Χανίων και την ΕΟΚ για τη διοργάνωση του 20ου Final Four. Είμαι σίγουρη ότι η διοργάνωση θα είναι μια άρτια διοργάνωση και θα γίνουν πάρα πολύ καλά παιχνίδια και θα τα ευχαριστηθεί και το φίλαθλο κοινό. Από εκεί και πέρα το να έρθουμε εδώ πέρα για εμάς ήταν ένας από τους στόχους μας και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ γιατί ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρίσκεται στις μεγάλες διοργανώσεις και επέστρεψε. Από εκεί και πέρα σίγουρα θα εμφανιστούμε ανταγωνιστικοί στο γήπεδο παρόλο που αγωνιζόμαστε στην Α2 κατηγορία. Θα παίξουμε και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε αυτό που μας αναλογεί. Να δώσω τα συγχαρητήριά μου στις υπόλοιπες τρεις ομάδες που βρίσκονται εδώ και να τους ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία. Θέλω εκ μέρους της Ομοσπονδίας να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την διοργάνωση που μας δίνετε και τη φιλοξενία στον πολύ ωραίο τόπο σας. Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε. Όλα είναι τέλεια, όλα είναι καλά και θα θέλαμε δύο λόγια και από εσάς. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καταρχήν να σας καλωσορίσω, να σας ευχαριστήσω για την επιλογή της πόλης μας, για τη διεξαγωγή του 20ου τελικού κυπέλου Ελλάδος μπάσκετ γυναικών. Για μας το άθλημα της καλαθοσφαίρισης είναι ένα άθλημα πάρα πολύ δημοφιλές εδώ στα Χανιά, το γνωρίζετε. Και θα ήθελα να πω ότι είναι πολλωστή φορά που φιλοξενούμε διεθνείς διοργανώσεις. Το έχουμε επιδιώξει ιδιαίτερα στις μέρες της θητείας μας, διότι θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και να δίνουμε την ευκαιρία να διεξάγονται εδώ αγώνες, να βλέπουν τον τόπο μας, να χαίρονται τις ομορφιές του και εμείς να χαιρόμαστε ακριβώς αυτό το ωραίο άθλημα που είναι το αγώνισμα της καλαθοσφαίρισης. Εδώ υπάρχουν αρκετοί συνεργάτες οι οποίοι αγαπάνε αυτό το άθλημα. Υπάρχει μια αρκετά καλή οργάνωση στον τομέα του αθλητισμού και πραγματικά επιδιώκουμε τα Χανιά να γίνουν ένας ακόμα πιο οργανωμένος και ελκυστικός προορισμός για διεθνείς και πανελλήνιες διοργανώσεις.
Και νομίζω ότι πραγματικά έχουμε όλα εκείνα τα εφόδια σαν τόπος που μπορούμε αυτό να το διεκδικήσουμε. Μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι στον προγραμματισμό μας τα επόμενα 3-4 χρόνια υπάρχει η κατασκευή 2 νέων κλειστών όπως είναι αυτό εδώ, γυμναστηρίων, όπως είναι αυτό εδώ που βρισκόμαστε στον Κλαδισσό, το οποίο είναι μια πολύ καλή εγκατάσταση, αλλά δεν φτάνει από μόνη της. Θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ακόμα μεγαλύτερες υποδομές και έτσι να είμαστε ένας πάρα πολύ ελκυστικός προορισμός και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να γίνουμε ένα προπονητήριο και να αναπτύξουμε πάρα πολύ αυτό τον τομέα του αθλητικού τουρισμού. Και έτσι δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω πραγματικά και να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Θα έχουμε διεξαγωγή σημαντικών αγώνων εδώ πέρα και θα περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον να τους παρακολουθήσουμε. Σας καλησπέρισω και εγώ, Παπαγιώνα Ηλίας από το zarpanews.gr. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Κάποιες αθλητές μιλήσανε για γιορτή, το οποίο όλοι αυτό ευχόμαστε για αυτή τη διοργάνωση. Βέβαια, αναλώσαμε πολύ χρόνο για το φόβο των Ιουδαίων, για τα επεισόδια και όλα αυτά που απευχόμαστε να συμβούν σε αυτή τη διοργάνωση. Θα ήθελα να μας πούνε κυρίως τα κορίτσια, γιατί αυτές είναι οι πρωταγωνίστρες του αθλήματος, τι μήνυμα στέλνετε για τα νέα παιδιά των Χανίων που θα έρθουν εδώ να παρακολουθήσουν και από ό,τι ξέρω θα είναι και μια ομάδα, μια εξέδρα ολόκληρη για μάθημα χθες. Ευχαριστώ. Κυρίως των νεωνίων εντός αγωγών που πάρουν. Υπάρχει, ναι. Λοιπόν, να μην καταρχάς αυτές οι ώρες να εξαλειφθούν οι αιώνιοι και οι αιώνιοι. Όλες οι ομάδες, εντάξει, ναι, είναι το αυτό, αλλά σταματήστε, διότι εσείς οι δημοσιογράφοι δημιουργείτε τα περισσότερα προβλήματα. Εσείς οι δημοσιογράφοι και οι φυλάδες που βγάζετε δημιουργούν αυτές τις καταστάσεις. Δεν ξέρω τι κάνει, μιλάω γενικά, δεν μιλάω προσωπικά. Δεν μιλάω προσωπικά. Μιλάω την αυτή. Παίρνετε την πράσινη, γράφει εκείνο. Παίρνετε τον πρωταθλητή, γράφει εκείνο. Και δεν βρίσκεται. Όταν είναι ντέρμπι αιωνίων, βγάζει ποδάρια και παίρνει. Ωραία. Και δεν είναι ένας εισαγγελέας να καλέσει αυτούς τους κυρίους με τους πηχαίους τίτλους που προκαλούν τον κόσμο να έρθει να την πηγήσει. Τι μου λέτε τώρα. Τις λέω, την πραγματικότητα σας λέω. Okay. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Μποκατζούνιος, River Plate. Σε παρακαλώ, μίλησες για αιώνιος εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει. Σας λένε λοιπόν κάπως αλλιώς και δεν το ξέρω. Εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει. Λοιπόν, κάποια κυρία που θέλει να μιλήσει. Αυτό που θα έλεγα στα παιδιά των Χανίων είναι ότι ο αθλητισμός είναι και πρέπει να είναι γιορτή, ανεξάρτητα με το αν υπάρχει μια μεγάλη διοργάνωση. Δυστυχώς εμείς πίσω, είμαστε λίγο πίσω στην Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, ο αθλητισμός καλλιεργεί αξίες, ο αθλητισμός ενώνει, ο αθλητισμός είναι χαρά, είναι υγεία, είναι οικογένεια. Μόνο θετικά μπορώ να σου προσφέρω αθλητισμός. Και ελπίζω μετά από αυτή τη διοργάνωση, πραγματικά, να είναι ένα κίνητρο για πολλά παιδιά, αγόρια και κορίτσια, για να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Ευχαριστώ πολύ. Όπως είπε και η Εβίνα η Σταμάτη, ο αθλητισμός το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να ενώνει. Είναι χαρά, είναι γιορτή κάθε διοργάνωση, είτε αυτό λέγεται μπάσκετ, είτε ποδόσφαιρο, είτε οποιοδήποτε άθλημα. Εξάλλου, δεν νομίζω ότι ήρθαμε εδώ πέρα για να χωρίσουμε κάτι. Ήρθαμε εδώ πέρα να δείξουμε ότι ποιο είναι το επίπεδο του γυναικείου μπάσκετ, το οποίο νομίζω εγώ ότι, είναι, ότι έχει ανέβει και ότι είναι πολύ καλό. Ήρθαμε να ευχαριστηθούμε το παιχνίδι και αυτό θέλουμε να το περάσουμε και στον κόσμο που θα έρθει στο γήπεδο, να απολαύσει κάθε παιχνίδι που θα δει και φυσικά είτε να ασχοληθεί με το μπάσκετ, είτε αυτό να είναι ένα έναυσμα, να ασχοληθεί και με κάτι άλλο, με την προπονητική, με τη διαιτησία, με οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με το μπάσκετ. Αυτά. Η κάθε ομάδα έχει κάποια ιδιαιτερότητα. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Παντελάκη και την κυρία Σταμάτη. Παίρνοντας, αν καταφέρετε να πάρετε το κύπελο, θα έχετε ένα πρόβλημα. Δεν θα σας φτάνουν τα δάχτυλα των δύο χεριών σας να δείξετε πόσους τίτλους έχετε. Αυτός είναι ο ενδέκατος που κυνηγάτε και οι δύο. Είναι σημαντικό αυτό μέσα σας, ότι έχετε μια τέτοια πορεία γεμάτη επιτυχίες όλα αυτά τα χρόνια. Για μας είναι ένα παραπάνω κίνητρο. Κάθε φορά
δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, γιατί αυτό από μόνο του σημαίνει ότι ο πύχης ανεβαίνει και για κάθε μια παίχτρια ξεχωριστά, αλλά και για τον ίδιο το σύλλογο. Νομίζω ότι υπερβάλλεται λίγο στον αριθμό των δακτύλων, δεν νομίζω ότι είναι παραπάνω από... Αυτά μόνο εσείς θυμάστε. Συγγνώμη, έχετε 5 W. 2 στο ελληνικό, 3 στον Ολυμπιακό. Συνολικά. Ατομικά. Εσείς και ο κύριος Παντελάκης. Όχι, συνολικά. Πάτε για τον 11ο τίτλο, σας είναι σημαντικό. Όπως προείπα, νομίζω αυτό είναι μόνο κίνητρο για την κάθε αθλητήρα, για την κάθε συμπαίκτηρά μου ξεχωριστά, αλλά και για τον coach προσωπικά, γιατί είμαστε μαζί πάρα πολλά χρόνια. Όταν ο πύχης ανεβαίνει για τον καθένα μας ξεχωριστά, νομίζω ότι σας απάντησα. με τη σειρά μου κάτι πολύ σύντομο. Εγώ δεν είμαι αυτής της λογικής, ούτε θα ξεκινάει η χρονιά και θα λέω ωραία να πάρουμε άλλο ένα τίτλο. Ούτως ή άλλως τα προηγούμενα χρόνια ήμουν στην ομάδα από ένα διαφορετικό πόστο. Είχα μια συμμετοχή όπως όλοι μας και στις επιτυχίες και στις αποτυχίες, αλλά ήταν διαφορετική η συμμετοχή μου. Η χρονιά ξεκινάει, βάζουμε τους στόχους, προσπαθούμε κάθε μέρα να τις επιτύχουμε. Στο τέλος της χρονιάς βλέπουμε αν τις έχουμε πετύχει. Οπότε για μένα είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Είναι κάτι που θα το σκεφτώ όταν τελειώσει η σεζόν με το καλό και δούμε τι έχουμε κάνει στο τέλος. Οπότε εντάξει, αυτό ανοίξει στο παρελθόν, κοιτάμε συνέχεια το μέλλον και προχωράμε. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αν μου επιτρέπετε και για τις άλλες ομάδες, γιατί έχουν ιδιαιτερότητες, από μια ερώτηση στην Καθεμία για τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι σύνηθες να βλέπουμε ομάδα της Α2 στο Final Four. Φέτος είστε εσείς ένα σωματείο που έχει τεράστια ιστορία, όπως και ο Ολυμπιακός, ένα σωματείο που έχει πέρασμα την Α2, θα γυρίσετε στην Α1 σε λίγο καιρό. Θα ήθελα να ρωτήσω πόσο σημαντικό είναι μέσα στη σκέψη σας ότι με νεαρά κορίτσια ως επιτοπλίστων και κάποιες έμπειρες χτίζει η ομάδα του Παναθηναϊκού και αποδεικνύει εμπράκτως ότι είναι η κορυφαία της Α2 Νότου, καθώς προηγήσετε και στον βαθμολογικό πίνακα και είστε και εκπρόσωποι της Α2 στο Final Four. Καταρχήν είναι πάρα πολύ σημαντικό που είμαστε εδώ πέρα, ότι επιστρέψαμε στις μεγάλες οργανώσεις, ότι ο Παναθηναϊκός είναι εδώ. Η χρονιά έχει στεφθεί με επιτυχία. Σίγουρα θα διεκδικήσουμε και εδώ πέρα ό,τι μας αναλογεί. Θα τα δώσουμε όλα και στα δύο παιχνίδια. Είτε παίξουμε στο μικρό τελικό, είτε παίξουμε στο μεγάλο τελικό, όποιον αντίπαλο και να έχουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Η ομάδα μας αποτελείται από ένα κράμα έμπειρων παιχτριών, αλλά και πολύ νεαρών. Δηλαδή το μισό μας ρόστερ είναι νομίζω κάτω από 20 χρονών. Τα κορίτσια έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ, έχουν πάρει τρομερές εμπειρίες αυτή τη χρονιά. Εξάλλου, ο Παναθηναϊκός σαν σύλλογος βγάζει πάντα από τα φυτώρια του παιδιά και ταλέντα και αυτό νομίζω έχει αποδειχθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από εκεί και πέρα, όπως είπα και πριν, θα πάρουμε αυτό που μας αναλογεί και θεωρώ ότι είναι σίγουρα επιτυχία που είμαστε εδώ πέρα και πάλι. Να πω και εγώ από τη σειρά μου ότι δεν είναι τόσο σημαντικό ότι ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στην Α1, όσο το πώς επιστρέφει. Τι θέλω να πω. Επιστρέφει με πάρα πολύ γερές βάσεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Και τι εννοώ γερές βάσεις. Υπάρχει πια μια πολύ ισχυρή διοίκηση. Υπάρχει, πιστεύω, για το γυναικείο μπάσκετ πάλι μιλάω μόνο. Υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό προπονητικό πρόγραμμα και υπάρχουν κορίτσια με τεράστιο ταλέντο. Ο συνδυασμός αυτών των τριών αφήνει πάρα πολλά ενθαρρυντικά μηνύματα για τα επόμενα χρόνια και πιστεύω αν ο προγραμματισμός αυτός συνεχιστεί, σε μερικά χρόνια ο Παναθηναϊκός θα είναι και πάλι στην κορυφή και στην πρώτη κατηγορία. Σας ευχαριστώ πολύ. Για την ομάδα της Νίκης Λευκάδας, πολλές φορές ο κύριος Δουβίτσας έχει κάνει δηλώσεις και έχει πει ότι τρεις στόχους είχαμε φέτος. Το να παίξουμε στην Ευρώπη, να βρεθούμε στο Final Four και να έχουμε μια υψηλή θέση στην βαθμολογία μέχρι το τέλος της χρονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Τους έχετε πετύχει και τους τρεις μέχρι στιγμής. Πόσο ευχάριστο σαφώς είναι για σας, αλλά πόσο σημαντικό ότι αυτό που στοχεύσατε το πετύχατε. Τι δείχνει αυτό για την ομάδα σας? Βασικά έχουμε πετύχει σίγουρα τους δύο.
την πρόκριση στους ομίλους του EuroCup και την πρόκριση στο Final Four Κυπέλλου. Ευελπιστώ να πετύχουμε κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, μάλλον θα πετύχουμε και τον τρίτο, να βγούμε μέσα στην τετράδα. Αυτό δείχνει βασικά ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύ καλή δουλειά από όλα τα τμήματα. Βάζω μέσα τα staff προπονητών, παίχτριες, σίγουρα και τη διοίκηση. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι οι διοικήσεις είναι αυτές που τρέχουν πολύ και υπάρχουν οι ομάδες. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, ούτε οι προπονητές ούτε οι παίχτες. Αυτό που εμάς μας ενδιαφέρει είναι και αυτός ο στόχος που βάζουμε κάθε χρόνο να κάνει η ομάδα κάτι καλύτερο. Το έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια, ειδικά στην Α1. Και ευελπιστώ ότι και του χρόνου και τα επόμενα χρόνια η ομάδα θα βάζει ένα στόχο και θα πηγαίνει όλο και ψηλότερα. Δεν ξέρω ποιοι θα είναι αυτοί οι στόχοι. Μπορεί να είναι ένα πανελλήνιο νεανίδων, ένα πανελλήνιο κορασίδων που δεν τα έχουμε καταφέρει ως ώρας. Δεν πάει να πει ότι όταν παίζουμε Α1, είτε είναι EuroCup, είτε πας τετράδα, ότι αυτά είναι οι τέλειοι στόχοι. Έχουμε και άλλους στόχους, οι οποίοι είναι κορασίδες, παγκορασίδες, νεανίδες. Είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό και δουλεύουμε σκληρά γι' αυτό. Και γι' αυτό το πετύχαμε. Κυρία Παπαμιχαήλ, έχετε ζήσει στιγμές τίτλων. Τώρα δεν είναι η ομάδα σας το φαβορί για τον τίτλο. Αλλάζει αυτό κάτι στο μυαλό? Είναι μεγαλύτερο το κίνητρο, καταρχάς. Ούσα φαβορί, αλήθεια είναι ότι επειδή, όπως και τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, η διαφορά δυναμικότητας είναι αρκετά μεγάλη. Η χαρά της κατάκτησης φυσικά δεν μετριάζεται, έτσι, εννοείται, αλλά έρχεται πιο εύκολα διότι είναι κάτι που το περιμένεις. Από τη θέση μιας ομάδας που επιτυχία αποτελεί και μόνο η συμμετοχή στο Final Four και από εκεί και πέρα, εντάξει, από τότε τριμμένο ότι συμμετέχει να διεκδικήσει αυτό που της αναλογεί, ό,τι καλύτερο μπορεί. Αν φτάσει ο τίτλος να έρθει, θα είναι κάτι το οποίο νομίζω θα ξεπερνάει τα όνειρα και των ανθρώπων στην ομάδα και τα δικά μας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ερχόμαστε εδώ προκειμένου να απολαύσουμε τη διοργάνωση. Εγώ αυτά δεν τα πιστεύω. Παίζει για να κερδίσεις και αυτός είναι και ο τρόπος για να κατακτήσεις τίτλους και να φέρεις επιτυχίες. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό που είπε ο προπονητής μου πριν, στην προηγούμενη σας ερώτηση. Γιατί θέλω να πω ότι είναι η πρώτη χρονιά. Εντάξει, είχα παίξει και στην επαρχία πιο παλιά, αλλά είμαι σε αυτή την ομάδα φέτος. Και πραγματικά η προσπάθεια η οποία γίνεται είναι εξαιρετική, αλλά υπάρχουν τόσες δυσκολίες οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται από τις ομάδες που είναι στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Τα ταξίδια είναι εξοντωτικά, τα έξοδα είναι εξοντωτικά και αυτό κάνει το επίτευγμα της ομάδας ακόμα πιο ουσιαστικό και ακόμα πιο μεγάλο. Γιατί μια ομάδα από την επαρχία, το ότι έχει καταφέρει κάθε χρόνο να θέτει πιο υψηλούς στόχους και να τους κατακτά, πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Και θα ήθελα πάρα πολύ να συνεχίσει να υπάρχει. Γιατί το πρόβλημα στο γυναικείο είναι τα πυροτεχνήματα. Εμφανίζεται κάποιος, μια ομάδα πάει καλά για 3 χρόνια, 4 χρόνια, εξαφανίζεται και η ομάδα δεν υπάρχει. Με παράδειγμα τον Αθηναϊκό, ας πούμε, που είναι και πρόσφατο που θα επιβαστεί κατά πάσα πιθανότητα. Την Go. Ναι, εντάξει, ο Αθηναϊκός κατέτυχε και ένα EuroCup, ας πούμε. Και θα ήθελα, χωρίς να ξέρω ποια θα είναι η λύση, τέτοιες προσπάθειες να μπορούν να αγκαλιάζονται, γιατί έτσι μπορεί να πάει μπροστά ο χώρος. Με ανθρώπους που έχουν μεράκι και να μπορούν να έχουν κίνητρα για να έχουν διάρκεια. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ και για τη Δάφνη και συγγνώμη που σας τρώω το χρόνο, απλά νομίζω ότι κάθε ομάδα έχει κάτι να πει. Κύριε Μπουμπού και κυρία Αλεξανδρή, στην Α2 πράγματι περιμένουμε να δούμε πολλές νεαρές να παίζουν. Ο Παναθηναϊκός έχει πετύχει το κράμα εξαιρετικά. Στην Α1 έχετε καταφέρει να έχετε μία ομάδα κόρασιδων νεανίδων γυναικών. Είναι καταπληκτικό. Παίζετε χωρίς καμία διάθεση να μειωθούν οι μικρές σε ηλικία με 6,5 με 7 αθλήτριες σε κάθε παιχνίδι. Πόσο μεγάλη δουλειά είναι αυτή για ένα σωματείο να βλέπει ότι μπορεί ακόμα και με δύσκολες καταστάσεις και στηριζόμενο σε συγκεκριμένες αθλήτριες για το μεγαλύτερο κομμάτι της δουλειάς. Εντάξει, τώρα το θέμα, η ερώτηση έχει δύο σκέλη. Το πρώτο θα απαντήσω είναι ότι εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο να παίζει με 6-6,5 άτομα στο κουτάλι της Α1. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Και ούτε είναι επίτευγμα το να παίζει με αυτόν τον τρόπο. Το θέμα είναι ότι εντάξει, φτάσαμε σε αυτό το σημείο να παίξουμε με 6-7 αθλήτριες φέτος. Επειδή είχαμε κάποια προβληματάκια, εντάξει, δεν είναι τη ώρα τώρα, και αναγκαστήκαμε να παίξουμε με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε βέβαια και τις μικρότερες, γιατί δεν έχουν συμμετοχή στην Α1. Το καλό θα ήταν να έχουν συμμετοχή.
Αυτή τη στιγμή δεν έχουν συμμετοχή, έτσι. Η προσπάθεια έχει αίσιο τέλος να παίξουν οι μικρές, έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν παίζουν. Μακάρι να παίξουν στο μέλλον και το κυριότερο απ' όλα να βγάλουμε παιδιά από κάτω για να μπορέσουμε να στελεχώσουμε τις ομάδες. Εντάξει, αυτή είναι η σκέψη, έτσι. Αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν είναι και το καλύτερο να παίζει με 6 παίκτες, έτσι. Είναι μια τρομερή δυσκολία. Εις βάρος σας δεν είναι πάντως, καλά τα πάτε. Καλά τα πάμε, εντάξει, αλλά το θέμα είναι κάθε Κυριακή δεν ξέρεις τι θα βρεις. Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα άλλο. Έτσι που πας στο κήπεδο και... Δεν ξέρουμε ρε αλλά με 6-7 έχεις τρομερό πρόβλημα. Εντάξει, κάποιες φορές... Και το πιθανότερο και το κυριότερο είναι ότι εντάξει, δεν έχεις μια σταθερότητα γιατί κάθε Κυριακή οποιαδήποτε απουσία σου στοιχίζει, δεν μπορείς να το προβλέψεις. Εντάξει, προπονητικού χαρακτήρα στην κυρία Αλεξανδρή λοιπόν, θα την κάνω σαν να είναι η προπονήτρια. Πολύ inside game και εσείς και η Λευκάδα. Θα δούμε μάχη μεγάλη στη ρακέτα αύριο. Στη ρακέτα, Για πες εσύ. Για πες εσύ. Μπορεί να απαντήσει πέλη την ερώτηση. Όχι, εσύ θα πες. Μάλιστα. Πιστεύω ότι το μάτς θα κριθεί περισσότερο στην άμυνα, να είμαι ειλικρινής. Inside game, ναι. Πιστεύω ότι θα είναι κλειστό παιχνίδι, οπότε inside game είναι απαραίτητο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Σε κάντε κάτι, έχετε υπόψη ότι έχει ξαναπαίξει η ομάδα Α2 σε Final Four και έχει κατακτήσει και το κύπελο. Ο Πρωτέας Βούλας. Το κύπελο δεν είναι σύνηθες. Δεν είπα ότι δεν έχει. Όχι, λέω για να το υπενθυμίσουμε και αυτό. Οι αγώνες που γίνονται αύριο με νέα παιδιά κυρίως είναι για να γίνουν όπως και το Final Four των ανδρών που έγινε με παιδιά πραγματικά μια γιορτή και είναι και σαν να κάνουμε μια πρόσκληση στα νέα παιδιά, στα νέα κορίτσια να έρθουν να ασχοληθούν με το άθλημα. Επαναλαμβάνω, έχετε λόγο εσείς να προβάλλετε το άθλημα, το γυναικείο μπάσκετ και να καλείτε τα κορίτσια ώστε να αποφεύγουμε άλλους τρόπους στη ζωή τους και να πηγαίνουν στον αθλητισμό. Σας ευχαριστώ όλους, κύριε Δήμαρχε, κάτι επιπλέον. Λοιπόν, δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ που είμαι βέβαιος να κυλήσουν όλα ομαλά και να έχουμε πάντα ψηλά το εφ αγωνίζεστε, είμαι σίγουρος ότι εδώ πέρα το έχετε και εσείς βέβαια οι συναθλητές και αν ανήκετε σε άλλες ομάδες είστε εσείς που πρέπει να δίνετε πάντα το καλό παράδειγμα για τους έξω, οι οποίοι πολλές φορές έξω είναι εντελώς εξωγενή στοιχεία, δεν έχουν καμία σχέση με τον αθλητισμό. Είναι άλλα θέματα που τους απασχολούν και που θέλουν να εκδηλώσουν, άλλα ζητήματα που τους απασχολούν προσωπικά, κοινωνικά ή οτιδήποτε άλλο και δυστυχώς έχουν μια αντανάκλαση αρνητική στον αθλητισμό. Νομίζω ότι πρέπει με τον τρόπο μας και με τον τρόπο σας πάντα να τα απομονώνετε αυτά, να δίνετε το καλό παράδειγμα όπως και το κάνετε και να μην αφήνουμε περιθώρια και ανθρώπους να αμαυρώνουν την ιδέα του αθλητισμού και αυτό που ακριβώς όλοι θέλουμε να προάγουμε. Το ΕΦ αγωνίζεται, πρέπει πραγματικά να είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα. Είναι πιο σημαντικό ακόμα και από το αν χάσουμε ή θα κερδίσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.